και σύμφωνοι με την αρχή της αναλογικότητας που επιτάσσει το Σύνταγμα του 25 του Συντάγματος. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο νόμος αυτός του 13, τον οποίο πάμε να εφαρμόσουμε, είχε κάποιες δυσαρμονίες μέσα. Πάμε να τις διορθώσουμε. Mm-hmm. Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα. Υπάρχει ένας αριθμός συμπολιτών μας ο οποίος έχει πληρώσει ήδη το πρόστιμο. Αυτοί τι κάνουν? Υπάρχουν δύο σκέψεις, όπως τουλάχιστον ανεφάνει από την συζήτηση με τον Γιώργο τον Πιτσιλή, τον διοικητή της ΑΔΑΕ. Ή να κάνουμε συμψηφισμό, ή να, αν δεν έχει υποχρεώσεις προς φορολογούς αρχή και οποιοδήποτε άλλο που μπορούμε να κάνουμε συμψηφισμό, στην περίπτωση αυτή να βγει χρηματικό ένταλμα επιστροφής. Μάλιστα. Αυτοί τώρα που θα πληρώσουν, όπως είπαμε, μέχρι τις 14, πάνε ας πούμε και πληρώνουν κανονικά. Αυτό που τους έχει χρεωθεί. Τα ασφάλιστρα. Αυτό που τους έχει χρεωθεί θα αφαιρεθεί αυτομάτως? Πώς θα γίνει η διαδικασία? Θα ακυρωθεί. Θα προσκομίσει ο ίδιος κάτι, θα κάνει κάτι ο πολίτης, θα γίνει αυτόματα αυτό? Αυτό θα έχει μπει στη λίστα και θα το δείτε εσείς ηλεκτρονικά. Επειδή ακριβώς θα γίνει νέο refresh της λίστας, με την ημερομηνία της 14 Σεβδόμου, τότε θα εκδοθούν τα νέα παράβολα και θα ακυρωθούν όλα τα παλιά. Και θα φύγουν τα παλιά. Το σύστημα θα ξεκλειδώσει. Θα ξεκλειδώσει, αυτό είναι θέμα Πιτσιλή, σου λέει. Θα κλειδώσει ξανά στις 14 ή θα είναι ξεκλειδωτό? Ακριβώς. Θα κλειδώσει ξανά στις 14. Θα κλειδώσει για αυτούς που δεν έχουν. Ποια? Ασφαλιστικό. Για αυτούς που δεν έχουν. Ή που δεν το έχουν τακτοποιήσει, δεν έχουν καταθέσει πινακή. Θα υπάρχει νέα λίστα, ρε παιδιά, θα φτιαχτεί νέα ηλεκτρονική λίστα από ό,τι καταλάβαμε, κύριε Υπουργέ. Μάλιστα. Ζητάω για μια ακόμα φορά τη βοήθεια από την καλή εκπομπή σας. Σε ενημέρωση των πολιτών να μην εφησυχάζουν. Δεν είναι καλό να κυκλοφορούν ανασφάλιστα τμήματα. Να προστρέξουν σε ασφαλιστικές εταιρείες. Να ασφαλιστούν. Ακόμα και σήμερα που είναι κλειδωμένο, ενδεχόμενα οι ασφαλιστικές εταιρείες, επειδή το έχουν ακούσει αυτό, το έχουμε διατυμπανίσει ότι δίνεται νέα προθεσμία με απόφαση του Πρωθυπουργού. Τους παρακαλώ πολύ να προστρέξουν για να καλύψουν τα αυτοκίνητά τους. Και πάντως, κύριε Υπουργέ, πρέπει σε αυτό που κάνατε ως έκκληση να απαντήσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Μέχρι σήμερα δεν άκουσα να λένε τίποτα για τις δόσεις. Διότι εδώ είναι ο κύριος Λεβεζοβίτης. Γι' αυτό το λέω. Το κύριο Λεβεζοβίτη το λέω να μας απαντήσει. Θα δεχτούν οι εταιρείες αυτό που δέχεται το κράτος το αυτονόητο? Να πληρώνουμε με το μήνα. Εδώ είμαστε σε φάση χρεοκοπίας η χώρα. Ήδη πληρώνουμε παντού δόσεις. Ήδη. Πολλές εταιρείες ήδη το κάνουν αυτό. Το κάνουν. Προσέξτε, το κάνουν με κάρτα. Με κάρτα το κάνουν. Με κάρτα το κάνουν. Οπουδήποτε. Λέμε να το κάνετε θεσμικά. Κανονικά να πει. Εγώ πληρώνω με ηλεκτρονικό. Έχει, α πούμε, 600 ευρώ, 500, 400, 200 ασφάλιστα το χρόνο. Δια 12. Ναι. 12 δόσεις. Αν δεν πληρώσω, εν πάση περιπτώσει, τον επόμενο μήνα μου, καταγγείλετε μου τη σύμβαση. Άλλο αυτό. Σωστά. Αυτό είναι αυτό που λέει ο Υπουργός. Γιατί δεν το κάνετε αυτό, να διευκολύνετε και τον πολίτη? Αυτό είναι το θέμα σκέφτεστε. Να το δουν οι ασφαλιστικές εταιρείες, αν έχουν την τεχνική δυνατότητα να το κάνουν. Ασφαλιστικών εταιριών. Τι σας απάντησαν, κύριε Υπουργέ? Θα το δούμε, σας είπα. Ότι θα το δούμε και ότι, εν πάση περιπτώσει, το κάνουμε κατά περίπτωση. Του λέω δεν με καλύπτει αυτό. Μάλιστα. Καλώς. Κύριε Μαυραγκάνη, ευχαριστούμε πολύ. Είναι δεδομένο ότι είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει μια τακτοποίηση, απόλυτη τακτοποίηση, και για τους πολίτες και για την πολιτεία, να διαμορφωθούν κανονικές πια οι λίστες, χωρίς τα προβλήματα, χωρίς τα κενά. Οι πολίτες που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την ασφάλιση του, να κάνουν άμεσα την ασφάλιση του οχήματος, οι άλλοι να καταθέσουν πινακίδες και να πάρουν το χαρτάκι να το προσκομίσουν. Να είναι ήσυχοι και να τελειώνουμε την ιστορία επιτέλους, να γίνουμε κανονικοί άνθρωποι.